Ο Δημήτρης ο Καραουλίδης. Με όλο το σεβασμό στα συμβάντα με τεχνικές επιπτώσεις που αφορούν ιατρική ακροδικαστική φροντίδα, υπάρχει και η ανάγκη για ζωή. Και το νοσοκομείο Νάουσας στερείται κάτι σημαντικό. Δεν έχει γυναικολογική κλινική, δεν έχει μαιευτική κλινική. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο ανέφερε ο συνάδελφος αφορούσε τη γέννηση ενός παιδιού, το οποίο για την Νάουσα ήταν εξαχωριστό γεγονός. Εξ όσου τουλάχιστον πληροφορήθηκα, έχει και 10 χρόνια να γεννηθεί παιδί στην Νάουσα. Νοείται λοιπόν μια Νάουσα να μην έχει μαιευτική κλινική και οι γυναίκες οι οποίες θα δίνουν στον κόσμο μια νέα ζωή να τρέχουν εκτός Νάουσας. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου, επειδή το ζήτημα είναι πολύ πραγματικά σημαντικό και ευχαριστώ που το αναδεικνύετε. Όχι, δεν είναι σωστό. Και είναι από τα πρώτα πράγματα που θέσαμε υπόψη, όχι μόνο της σημερινής κυβερνήσεως, αλλά και της προηγούμενης. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, και λέω δυστυχώς, γιατί αυτό είναι άλλη μια απόδειξη του γιατί υπάρχει λάθος στον τρόπο λειτουργίας του κράτους σήμερα, δυστυχώς, οι αρμοδιότητες της υγείας δεν βρίσκονται στις περιφέρειες. Το οποίο είναι λάθος. Οι περιφέρειες ξέρουν τις ανάγκες των κοινωνιών, έχουν την εγκύτητα με τα προβλήματα των πολιτών, με την υγεία των πολιτών και ξέρουν καλά πώς να κατευθύνουν πόρους για τη δημιουργία κλινικών όπου χρειάζεται ή νοσοκομείων. Εν προκειμένου, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Μια χώρα που έχει να αντιμετωπίσει το δημογραφικό ως τη μεγαλύτερη βόμβα στα θεμέλια της, δεν μπορεί να αγνοεί τέτοιου είδους ζητήματα. Εμείς το θέσαμε και στην προηγούμενη κυβέρνηση και στη σημερινή και στο Υπουργείο Υγείας. Είμαστε διατεθειμένοι να διαθέσουμε κονδύλια ευρωπαϊκά από το νέο ΕΣΠΑ για να γίνει αυτή η κλινική, αλλά δυστυχώς στη χώρα μας, επειδή η αρμοδιότητα δεν ανήκει στην περιφέρεια, πρέπει η κατεύθυνση και το πράσινο φως να δοθεί από το Υπουργείο Υγείας. Είμαι όμως απόλυτα σύμφωνος μαζί σας ότι τέτοιου είδους ζητήματα πρέπει να μπαίνουν σε πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα.